Λοιπόν, πάμε τώρα στην τελική ευθεία για να είμαστε και λίγο επίκαιροι. Ναι. Να πούμε ότι σήμερα είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Α, ναι. Την ξέρεις, Νίκο, τη γιορτή? Φοβερός. Φοβερός. Όχι, γιατί. Α, όχι. Κώστα, εσύ. Εσύ είναι ναι. Στα 52, ένα άντρα. Ναι. Ξέρεις, είναι σαν τον Νίκο, είναι. Λοιπόν, μισό λεπτό, να σχολιάσουμε αυτό που βλέπουμε. Είναι κάποια ζευγάρια, δεν παρεξηγηθούμε, έτσι, που έχουν παραδοσιακά μία αντιπαλότητα. Και λέμε ότι σήμερα που είναι η μέρα της αγάπης, ας πούμε, ή αν θα μπορούσαν ποτέ να τα βρούνε. Φερρυππίν, Αλέξης Κούγιας, Αχιλλέας Μπέος. Υπήρχε περίπτωση μια ποτέ... Τα βρίσκουν. Α, τα βρίσκουν, λες, ε. Ο Κούγιας, ναι. Άνετα, α. Μπορεί. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το επόμενο ζευγάρι που έχουμε, συσσαγωγικά. Αλέφαντος Ζούρος. Όλα. Ποτέ. Θα το πατήσει με τα μάξια. Ποτέ. Όχι, δεν το πατήσει με τα μάξια, αλλά δεν τα βρίσκανε ποτέ. Το έχει πει. Το έχει πει. Τώρα πάει. Το έχει πει σε μια συνέντευξη. Άμα το δω, μπορεί να μου πει το φρένο. Λοιπόν. Έχει ομολογήσει ο Δούρος ότι τον αδίκησε. Σε πρωτοσέλιδα και λοιπά. Θα το κάνει. Πάμε να δούμε το επόμενο. Ωραία πράγματα. Πάμε το επόμενο. Είναι Δημήτρης Γιαννακόπουλος με Αγγελόπουλος. Ωραία. Εύκολα τα βρίσκουν. Εύκολα λες. Μπα, δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω κατηγορία Αλέφαντος Ζούρος. Άμα πάει στο παράκι που βάζει μουσική ο Γιαννακόπουλος ο Αγγελόπουλος, θα πιει δυο ισκάκια, τα βρουν μια χαρά. Α. Μια χαρά θα τα βρουν. Εντάξει. Εγώ δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω αυτό. Ούτε καν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι. Να δούμε το επόμενο ζευγάρι. Το επόμενο ζευγάρι είναι Κασιδιάρης με Κανέλη. Με τίποτα. Με τίποτα. Την Νίκο... Κανέλη την όρμηξα και εγώ μια φορά. Ναι. Στο Παναθηναϊκό Σάρι. Παναθηναϊκό, ναι. Πανηγύρισε τον κόλ των εφοπλιστών, ναι. Ενώ ήταν αριστερή. Καλά. Λόγυρα μου, δεν αυτό είναι μπάλα. Δεν τα βρίσκουν ποτέ. Με τίποτα. Ποτέ και εγώ πιστεύω ποτέ. Δεν χτυπάμε γυναίκες όμως. Όχι, ναι. Εδώ. Ραπτόπουλος, ναι. Με τον δικό σου, Κιμπόμπο. Κιμπόμπο, ναι. Ναι. Ο Κιμπόμπος μου την έφερε παμπέστηκα, ναι. Τον έπιασα έξω μετά, ναι. Του λέω τώρα τι να σε κάνω. Τα βρήκατε ήδη. Τα βρήκατε ήδη. Πάμε, έχουμε κι άλλο. Νομίζω έχουμε άλλο ένα-δύο. Μέχρι στιγμής είμαστε 3-2 σκορ. Τρομερό. 3-2 σκορ. Εδώ, Μαρινάκης, Σαββίδης. Αυτοί στο τηλεοπτικό είχαν κάνει ένα ραντεβού με τον Μέγκαν. Ναι. Κάτι πήγαν να τα βρουν. Νομίζω στα ναυτιλιακά κάποια στιγμή θα τα βρούνε. Με δεν έχει σχέση με ναυτιλία ο Σαββίδης. Κοίταξε, το λιμάνι, ναι. Είναι μάχη να το πάρει. Α. Άμα πάρει. Ναι. Άμα πάρει, ναι. Το λιμάνι, ναι. Με τα ναυτιλιακά, μια χαρά δεν τα βρούνε. Απλακώνονται τα καρυβάνια, ναι. Στις κερκίδες και αυτοί να τα βρούνε. Το μόνο και λιμάνι που πήγε να τα βρει είναι στη Φορταλέζα, στην Βραζιλία. Μα ο Σαββίδης με το Μαρινάκι ήπιαν, ναι. Κοκτέιλ μαζί. Α. Ήπιαν. Εγώ δεν το βλέπω. Εσύ, Νίκο, βλέπεις να τα βρίσκουν. Τίποτε. Εγώ βλέπω ότι ο, ναι. Μαρινάκης για μένα, ναι. Τους ξέρω όλους, ναι. Είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος που πέρασε ποτέ από τον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά με το Σαββίδη να τα βρούνε. Δύσκολα. Δύσκολα. Και εγώ δύσκολα. Κάνει πολύ καλά πράγματα. Ναι. Αγγλίες εδώ, Νότιχαμ, φτωχούς, εκκλησίες, τα, ναι. Πάντα. Τα πάντα. Μαρινάκης είναι καταπληκτικός. Για να πάμε παρακάτω. Αλλά δεν βλέπω να τα βρίσκουμε τίποτα. Τον ζορίζει ο δικός μας. Τον ζορίζει θα πάρω. Λες. Είναι και μεγάλος Ολυμπιακός ο Μαρινάκης. Από τα γενοφάσκια. Μελισανίδης Κάκος. Ναι. Άμα κάνει ένα κανάλι ο Μελισανίδης, ναι. Και πάλι τον Κάκο να λέει τις φάσεις, μια χαρά τα βρουν. Αλλά ο Μελισανίδης, επειδή δεν θα κάνει τέτοιο πράγμα, δεν θα τα βρουν. Όχι, και εγώ πιστεύω δεν τα βρουν. Ο Κάκος πιο πολύ να τα βρει δεν με το Μαρινάκι, ναι. Άμα πάει στο Mega Channel, αλλά πήρε διαιτητή άλλον. Άμα πάει, ξέρω εγώ, τίποτα ο διαιτητής εκείνος και πάει τον Κάκο, τα βρίσκουν αυτοί, μια χαρά. Λοιπόν, και Άδωνης Γεωργιάδης.
Με πολλάκι. Με πολλάκι. Με τίποτα. Με τίποτα. Τίποτα. Πω, Κώστας, τι λες. Τι ωραία αντίτιμα είναι αυτό. Ο Άδωνης, ναι, δεν μπορεί να τα βρει με τον εαυτό του. Ναι. Να τα βρει με τον Πολάκη. Όχι, λες, ε. Α, αντιπαθέστατος. Ο Πολάκης. Και άλλοι. Αντιπαθέστατος. Μόνο που τον βλέπει και ο άλλος είναι και ο άλλος. Και είναι δυο αντιπαθητικοί άντρες. Δεν συμπαθιόνται με τίποτα. Όχι, λες. Α, δεν είναι το ένας είναι. Να κάτσεις να πιεις καφέ με τον Μπολάκη ή με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα εκνευριστείς και απλακωθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να κάτσω με αυτούς τους δυο. Αυτό θα ήθελα να το δω αυτό. Ένα πάνελ. Ένα πάνελ με Πολάκη, Γεωργιάδη και Ραπτόπουλο. Λοιπόν, αυτά νομίζω είναι. Να το και το τελευταίο. Αυτό πρέπει να παίξει full screen όμως, παιδιά. Για να το δούμε το καλό. Αυτό. Μάθε πυγμάχη από τον Άρχοντα. Πού τα βρήκες, γίγαντα. Είναι Αλέφαντος Πολάκης με το μεγάλια του box. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα προγνωστικά μας. Μπράβο, ρε. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μερακλείδες.